καλό μεσημέρι από εμάς. Όπως έχει πει ο φίλος Αντρέας, καταρχήν να εκφράσω την απολογία του προπονητή μας λόγω λιμένης υποχρεώσης δεν μπορούσε να παρευρίσκεται και εδώ, μετά και την αλλαγή της ώρας. Και παράλληλα να στέλνει το μήνυμα για ένα ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό Final Four με όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στο γήπεδο από όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι το δικό μας, για μας το βλέπουμε πάρα πολύ απλά. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε σαν ομάδα. Βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση που μπορούσαμε να βρισκόμαστε αγωνιστικά. Δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε. Και αν και συνηθίζεται σε τέτοιους θεσμούς να συζητούν για φαβορί και outsider κτλ. Δεν θα ασχοληθούμε καν. Νομίζω τα μεγέθη των ομάδων είναι δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και την ίδια στιγμή ξέρουμε ποιος είναι και ο αντίπαλος μας. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ ακόμα και στη χειρότερη της μέρα πάλι θα είναι καλή. Εμείς δεν έχουμε κάνει να χάσουμε και βλέπουμε πάρα πολύ απλά το παιχνίδι. Τέσσερις γραμμές, μία μπάλα, δύο καλάθια και ο τυχερός, γιατί σίγουρα σε τέτοιους θεσμούς χρειάζεται και τύχη, αυτός που θα βρεθεί στην καλύτερη νύχτα, να θα κερδίσει το παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι ψεύτης όποιος πει ότι όταν βρίσκεται σε ένα τέτοιο θεσμό δεν θέλει ή δεν ονειρεύεται την νίκη. Το ίδιο και για μας. Αλλά όπως έχω πει, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο αντίπαλος και σίγουρα θα δώσουμε το καλύτερο των δυνάμεων μας και όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχηθούμε επίσης για ένα όσο γίνεται πιο γεμάτο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι και στο πρωτάθλημα το φετινό το μόνο που λείπει από το θεσμό του πρωταθλήματος είναι η παρουσία του κόσμου. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με ενδιαφέρον αποτελέσματα. Άρα το μόνο που μένει είναι να φέρουμε όλοι μαζί τον κόσμο στο γήπεδο. Κλείνοντας, να κάνουμε κάλεσμα όχι μόνο στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο όλων των ομάδων, να παρευρεθούν στο γήπεδο για να απολαύσουμε όλοι μια γιορτή του μπάσκετ, η οποία τέτοια είναι. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στις τέσσερις ομάδες που περάσανε στο Final Four. Εμείς με τη σειρά μας θα διασκεδάσουμε τον αυριανό αγώνα ή και της Κυριακής, αν είμαστε τυχεροί. Θα προσπαθήσουμε το 25% που μας αναλογεί να το πολεμήσουμε. Για να φτάσουμε στην κατάκτηση του κυπέλου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για μας είναι επιτυχία που βρισκόμαστε στη γιορτή του μπάσκετ και στο Final Four. Αλλά όπως προαναφέραμε, είναι μια πρόκληση το να βρισκόμαστε σε αυτή τη γιορτή και από τη στιγμή που μας αναλογούν οι οποιασδήποτε ελπίδες, θα το παλέψουμε με όλες τις δυνατότητές μας, όλοι οι καθοσφαιριστές, για να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να παρευρεθεί στο γήπεδο. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια και θα είναι κρίμα να δούμε ακόμα μια χρονιά γήπεδο Final Four άδειο. Είναι κρίμα πραγματικά. Εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να καλέσουμε τους φίλους της ομάδας μας, τον κάθε Ομονιάτη, που θα μας δώσει σίγουρα μια άλλη δυναμική το να τον έχουμε στο πλευρό μας. Φυσικά, ας μην γελιόμαστε, έχουμε κάνει πάρα πολλά καλέσματα στον κόσμο, αλλά είναι η στιγμή ίσως να μας επιβραβεύσει εμάς, τουλάχιστον τους καλοσφαιριστές της Ομόνιας, με την προσπάθεια που κάνουμε και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο, με το να παρευρεθεί στο γήπεδο. Αυτό θα ήταν η επιβράβευση για μας τους καλοσφαιριστές και σαφέστατα για την προσπάθεια που κάνουν και οι προπονητές και το Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματικά τους αξίζει συγχαρητήρια. Αυτά από μένα και ελπίζω ο καλύτερος να κερδίσει και όπως είπε και ο coach της ΑΕΚ, να είμαστε όλοι υγιείς και ο καλύτερος να κερδίσει.